Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, την ψυχρολουσία από τον Τζο Μπάιντεν επιχειρεί τώρα να διαχειριστεί η Άγκυρα με τον Υπουργό Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου να επιχειρεί επίθεση εναντίον των ΗΠΑ, αλλά και πολύ έντονες φήμες για την τύχη των ρωσικών πυράβλων που έχει γίνει πολλή συζήτηση για τους S-400. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη Κωστίδη που βρίσκεται πλέον στην Κωνσταντινούπολη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μανώλη, να ξεκινήσουμε από την επίθεση Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ. Ναι, ο Μευλού Τσαβούσογλου, μιλώντας στην Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε και στη σχέση με τις ΗΠΑ. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τη στήριξή τους στο PKK-PYD, δηλαδή στους Κούρδους Βόρειας Συρίας. Η παρουσία επίσης των κυβερνησιών στις ΗΠΑ και οι κυρώσεις της Ουάσιγκτον που συνδέονται με τους S-400 δεν αρμόζουν σε συμπεριφορά μιας συμμαχικής χώρας, δηλώσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν αυτά τα είπε, τα δήλωσε στη συνάντηση που είχε με τον Τζο Μπάιντεν. Όμως, Βαντονοπούλου, σήμερα το πρωί κυκλοφόρησαν έντονες φήμες για τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα S-400, ότι μεταφέρονται ή ότι θα μεταφερθούν στην Αμερικανική βασή Ιντζηρή που βρίσκεται στα Άδανα. Αυτό σημαίνει, θα μπορούσε να σημάνει μια κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας για να διευκολύνει τον Τζο Μπάιντεν για να μπορέσει να δώσει τα F-16 στην Τουρκία. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αργότερα, οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας διέψευσαν αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, τα ερωτηματικά παραμένουν. Ποια κίνηση θα κάνει η Άγκυρα στο επόμενο διάστημα για να μπορέσει ο Μπάιντεν να περάσει από το Κογκρέσο το ζήτημα των F-16. Αυτό θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κωστίδη, και να παρακολουθήσουμε τις βολές της Τσαβούσογλου κατά της Ουάσιγκτον. ABD'nin PKK, PYD, YPG ile işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla bu görüşmede vurguladı.